Διάννα, είμαστε έτοιμες. Πόση ώρα θα σε περιμένουμε? Κορίτσι, είμαι πολύ στεναχωρημένη για να πάω σχολείο. Διάννα, έλα τώρα. Δεν θα κάνεις τίποτα εξαιτίας αυτού του πράγματος. Η ζωή συνεχίζεται. Έλα, σήκω και πάμε στο σχολείο. Νατ, πώς μπορείς και το λες αυτό? Η καρδιά μου έχει σπάσει τελείως. Δεν έχεις καν ιδέα τι είναι αυτό που πέρασα. Εσείς πηγαίνετε στο σχολείο, εγώ θα καθίσω εδώ. Ξέρεις τι, Ντιάννα, πρέπει να σηκωθείς τώρα και να πας στο σχολείο. Αλλιώς θα πάρω τη μαμά σου τηλέφωνο και θα έχεις προβλήματα. Είσαι σίγουρη ότι αξίζει αυτό το πράγμα ο Σμάιλ και οι φίλοι σου, δηλαδή έλεος? Ναι, Ντιάννα, είσαι μόνο 16. Η ζωή σου τώρα ξεκινάει. Η Γιάννα είναι μια προδότρα. Πρόδωσε εσένα, το Φρίδα, και θα προδώσω και το Σμάιλ. Έλα, πάμε στο σχολείο τώρα. Έλα, Ντιάννα, πάμε. Πίστεψε με, η Γιάννα δεν θα νιώθει καθόλου άνετα τώρα. Είμαστε τρεις και είναι μόνη της. Φαντάσου πώς θα νιώθει που δεν θα είναι στην παρέα μας. Ντιάννα, αν ήμουν στη θέση σου, θα έδιωχνα τη Γιάννα κλωτσιδώρα από την ομάδα. Και α φυλάει τον Σμάιλ μετά όσο θέλει. Ξέρετε τι, κορίτσια, έχετε δίκιο. Αν το κάνουμε αυτό, η Γιάννα δεν έχει άλλη επιλογή από το να αισθανθεί απέσια. Πάμε στο σχολείο, δεν θα τους αφήσω να με πειράσουν. Να πω ρε παιδιά, ο Φρυδάς μια χαρά φαίνεται. Περιμένετε, μπορεί να μην ξέρει τίποτα ακόμα. Τα ξέρει όλα. Λοιπόν παιδιά, ας προσποιηθούμε ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Ο Φρυδάς είναι τόσο ευγενικός, συγχωρεί τα πάντα στη Γιάννα. Αυτό δεν συγχωρείται. Δήμα, γιατί ο Φρυδάς είναι χωρίς τη Γιάννα, δεν ήρθε στο σχολείο σήμερα? Άσε με ρε Κεύ με τη Γιάννα, το ξέρεις, δεν με απασχολεί καθόλου τι κάνει η αδερφή μου. Τι έγινε, μιλάτε πίσω από την πλάτη μου τώρα? Όχι. Φρυδά, είσαι εντάξει? Τι λέει, για να καταλάβω, σε νοιάζει τι κάνει αυτός? Να πάρει, δεν το φαίνεται καν ότι είναι παρατημένο αγόρι. Χαμογελάει όπως πάντα. Όχι, γουρουνάκι μου, από ενδιαφέρον. Φρυδά, πού είναι η Γιάννα, είσαστε εντάξει? Και γιατί δεν ρωτάς για τη Γιάννα? Εντάξει, μα το Σμάιλ χρειάζεται βοήθεια και η Γιάννα του δίνει συμβουλές. Φρυδά, μην μου πεις ότι η αδερφή μου Γιάννα και ο Σμάιλ είναι... Ναι, Ντίμα, είναι μαζί. Λοιπόν, όχι ακόμα, είναι απαραίτητο για την υπόθεση. Να πάρει, πώς το έκανε αυτό, Γιάννα, είναι φίλη της Διάνας. Μαρίζα, κι εγώ και η Διάννα ήμασταν κάποτε φίλες, και τι με αυτό δηλαδή. Γεια σας, παιδιά! Τι έγινε, γιατί κοιτάτε με αυτό το βλέμμα? Ντίμα, κοίτα εδώ. Τι είναι μαζί αυτοί δύο? Γεια σου, Γιάννα! Να πάρε, έχω ζωγαριστεί. Πώς μπόρεσε να έρθει στο σχολείο μετά από όλα αυτά, Γιάννα? Και αν έρθει η Γιάννα τώρα, τι θα γίνει, δηλαδή? Θα πρέπει να ντρέπεται πολύ, Γιάννα. Γιάννα, ηρέμησε λίγο. Εσύ να ηρεμήσεις. Ναι, ήρθα στο σχολείο με το Σμάιλ, και τι με αυτό, δηλαδή? Λοιπόν, κορίτσια, έχω κάτι πολύ cool εδώ. Έχω βάλει καλλιντικά και διάφορα ωραία πράγματα. Για άλλα, τώρα ρίξει μια ματιά. Τι έγινε, Σμάιλ, σε βοήθησε η συμβουλή της Γιάννας? Να πάρει, Φρυδά, γιατί μου πες να μιλήσω με τη Γιάννα? Της φοβάμαι τις συμβουλές που μου δίνει. Δεν καταλαβαίνω, η Γιάννα δεν δίνει κάποιες συμβουλές. Φρυδά, με τις συμβουλές της η Γιάννα με απέρριψε. Σμάιλ, δεν φταίνει οι συμβουλές της Γιάννας. Εσύ δεν καταλαβαίνεις τι σου λέει. Καλά, σαν τη Γιάννα σου είσαι εσύ. Κοιτάξτε, κορίτσια, είναι αυτό το τέλειο το make-up. Μαρίζα, αυτό είναι στον τόνο σου. Και αυτό είναι για σένα, Τζίτζι. Σμάιλ, πού πηγαίνεις, έλα εδώ γρήγορα. Να πάρει. Wow, για να είναι τέλειο αυτό το σκράπ, κατά τις κυταρίτιδες, πού σου κάνει? Τζούλη, αυτό το σκράπ είναι μόνο για λίγο, είναι με άσπρη άμμο. Αλλά εντάξει, θα το πουλήσω μόνο 100 ευρώ. Το πήρα. Γιάννα, εγώ θέλω αυτό το άρωμα, πόσο κάνει αυτό? Ω, Τζίτζι, καλά, μπορείς να το πάρεις 250 μόνο, εντάξει? Ευχαριστώ, Γιάννα. Γιάννα, τι υπέροχη μυρωδιά είναι αυτή, πόσο κάνει? Ω, Μαρίζα, αυτό το άρωμα είναι πάρα πολύ ακριβό. Μαρίζα, να μου πάρεις και εμένα ένα άρωμα, λέ. Τζίτζι, και για μένα μπορείς. Καλά, τι είναι αυτά εκεί πέρα, γιατί είναι τόσο μικρά? Ντίμα, η αδερφή σου έχει ταλέντο να πουλάει σκουπίδια. Αυτά είναι δείγματα, ρε, είναι δωρεάν. Και δεν με νοιάζουν οι δουλειές της. Τζίτζι, για μύρες αυτό εδώ. Γιάννα, πού τα βρήκες όλα αυτά τα πράγματα? Είναι από το εξωτερικό. Είναι μόνο για λίγους. Γιάννα, 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 ο Σμάιλ και η Γιάννα θα τα βρουν σύντομα. Μα να ψυχείς, είναι όλο υποέλεγχο. Έχεις πάει, Φρυδά? Όχι. Δεν πήγαινε να φας κάτι. Κορίτσια, να το κοιτάξτε αυτά εδώ πέρα. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Είναι μοναδικά. Γιάννα, καλύτερα να μην πας εκεί. Εκεί πέρα είναι. Κορίτσια, μην ανησυχείτε, δεν με νοιάζουν. Ήρθε η Γιάννα, η μαζορέτα. Θα γίνει χαμός! Ήρθε η Γιάννα, θα πιάσει τη Γιάννα το μαλλί. Τι θα την ξεμαλλιάσει η Γιάννα? Αγόρια, βουλώστε το. Λοιπόν, κορίτσια, το μαγαζί έκλεισε. Γιάννα, τι λέει? Γιάννα, θέλω να αγοράσω κι άλλο κι εγώ. Κορίτσια, δεν καταλαβαίνετε, στο επόμενο διάλειμμα. Σμάιλ, να πάμε. Γιάννα, σου έδειξε το μεσαίο δάχτυλο. Κορίτσια, ακριβώς αυτό έκανε. Καλά, τι στο καλό έχει πάθει ο Σμάιλ, υπνοτισμένος είναι. Εγώ δεν κατάλαβα, Σμάιλ βγαίνει με τη Γιάννα? Χθες ήταν στη Διάνα, σχολείο ήταν καλά. Οι σχέσεις αλλάζουν σαν αστραπή, παιδιά.
Δήμα, αναρωτιέμαι γιατί η Γιάννα ξεκίνησε σχέση με το Σμάιλι, αν είναι εντάξει με το Φρυδά. Και η Γιάννα είναι σούπερ, τα θέλει όλα. Γιάννα, τι κάνουμε, καλύτερα να ξεκινήσουμε στη Γιάννα τα πάντα. Σμάιλι, είσαι τρελός, μας έδειξε κλωτσιδόν από το σπίτι της χθες. Θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Γιάννα, με φίλησες, γιατί? Σμάιλι, είσαι ηλίθιος. Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν περίμενα να έρθει η Γιάννα τόσο σύντομα μέσα. Ήθελα να σε βοηθήσω να τα βρείτε, αυτό είναι όλο. Ρε Γιάννα, είναι ωραίο που βοηθάς, αλλά γιατί με φίλησες? Σμάιλι, θα συνεχίσουμε να προσποιούμαστε ότι είμαστε μαζί. Η Γιάννα θα ζηλέψει και μετά θα έρθει να ζητήσει συγγνώμη, αυτό είναι. Ρε Γιάννα, είσαι τρελή. Με φίλησες και εκείνη πήγε μέσα και μας είδε. Ακούσε ρε, βούλασέ το και πάμε. Λοιπόν, κορίτσια, τι να κάνω. Ακόμα πρέπει να βλέπω τη φάτσα της στην προπόνηση. Διάννα, δείξτε ποιος είναι το αφεντικό. Ναι, έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια. Διάννα, είναι αλήθεια ότι η Γιάννα και ο Σμάιλι τα φτιάξανε? Να πάρε, Διάννα, πώς είσαι σχετικά με αυτό? Να πάρε, Διάννα, τι νιώθεις, ράγεις η καρδιά σου? Κορίτσια, το τι συμβαίνει στην προσωπική μου ζωή δεν σας αφορά καθόλου. Διάννα, μπορώ να σε συγχαρώ, είσαι μόνη σου τώρα. Ρε γήπα, δώσε λίγο χώρο, μην την πέφτει κατευθείαν. Παιδιά, αυτό είναι τέλειο. Τα κορίτσια μας δεν είναι μαζορέτες πια. Η ζωή μας μαζορέτας είναι αβέβαιη και όλα αλλάζουν. Τζίτζι μου, έλα εδώ, μου έλειψες. Ο Ντίμα, συγγνώμη, δεν παρατήρησα ότι είσαι εδώ. Γιάννα, ο Ντίμα άρχισε το πέσιμο. Τιμούκο, από το να βγαίνω μαζί σου προτιμάω να είμαι μόνη μου. Ρε Ντίμα, τι κάνεις, συνέχεια σε απορρίπτει. Και η ελπίδα μου ζωντάνεψε. Η Ντιάννα θα γίνει δικιά μου. Πέρα μου την μπάλα, ρε. Ένα, δύο, τρία. Για δείτε την κορίτσια, ξαφνικά είναι στην ώρα της. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Ω, Ντιάννα, η Γιάννα θα βλαντάξει στα κλάματα όταν της ανακοινώσεις ότι δεν θα είναι πια μαζορέτα. Όχι, να, δεν σκοπεύω να τη διώξω αμέσως από την ομάδα. Θέλω να δω γιατί στο καλό πιστεύει ότι μπορεί να εμφανίζεται εδώ μετά από όσα έκανε. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω την συμπεριφορά της. Ένα! Ένα, δύο, τρία, τέσσερα! Κορίτσια, συμπεριφέρεται πολύ περίεργα. Τι νομίζει, μπορεί να μας αποφύγει αν πάει στο άλλο μέρος του δωματίου? Έχει φοβηθεί. Μα φυσικά έχει κάθε λόγο να φοβάται. Θέλησε το γόρι σου και τώρα η Διάννα θα την πλακώσει για τα καλά. Να, είμαι μια Δεσποινής. Το να είμαι βίαιη δεν είναι του χαρακτήρα μου. Αλλά μην ανησυχείς, θα γίνουν όλα όπως πρέπει. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ένα, δύο, τρία. Πέντε, έξι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Πέντε, έξι. Κορίτσια, κοιτάξτε αυτή την ηλίθια έκφραση στο πρόσωπό της. Εφτά, πάλι! Πέρνα ρε Φρυδά! Σμάιλι, έλα πες μου, η Γιάννα σε βοήθησε με τις συμβουλές της. Δεν ξαναβρήκες με την Γιάννα. Ρε Φρυδά, να σου ζητήσω κάτι. Ναι. Ρε, στα αλήθεια αγαπάς την Γιάννα? Σμάιλι, τι ρωτάς, φυσικά την αγαπώ. Κατάλαβα. Σμάιλι, γιατί ρωτάς, μήπως τη θες κι εσύ? Όχι ρε Φρυδά, τι είναι αυτά που λες. Απλά απορώ γιατί βγαίνεις μαζί τη. Είμαστε καλά και μου δίνει πολύ καλές συμβουλές. Ωραία Φρυδά, είσαι πολύ τυχερός. Έλα ρε Σμάιλι, μη στεναχωριέσαι, θα τα ξαναβρεις με την Γιάννα. Η Γιάννα δίνει πολύ καλές συμβουλές. Αχα. Αδερφέ, θα ρίξω πάνω μου. Λοιπόν, πρέπει να σταματήσω να ακούω τη Γιάννα και να δράσω. Γιάννα, γιατί με κοιτάς έτσι με αυτό το ύφος? Συγγνώμη Γιάννα, αλλά αν ήμουν εγώ που φιλούσα το αγόρι σου, δεν θα με κοιτούσες με το ίδιο ακριβώς ύφος? Ακούω εσύ Γιάννα, σαν θέσαι με κάποιες, εγώ δεν θα κρατούσα κακία στη φίλη μου. Γιάννα, δεν σε καταλαβαίνω καθόλου. Τι σου συμβαίνει? Πώς μπόρεσες να φιλήσεις το αγόρι μιας άλλης? Γιάννα, απλώς δεν με καταλαβαίνεις. Όλο παραπονιέσαι, αλλά δεν θέλεις να μάθεις την αλήθεια. Γιάννα, δώσες να καταλάβει. Διάννα, πώς το καλό την ανέχεσαι? Ακού να δεις Γιάννα, ήδη άκουσα πάρα πολλά, εντάξει. Άνοιξα την πόρτα και σε είδα να φιλιέσαι με το αγόρι μου. Τι είναι να καταλάβω? Διάννα, μήπως με ρώτησες γιατί το έκανα αυτό? Όχι. Καλά είσαι σοβαρή, κανένας λόγος δεν το δικαιολογεί αυτό. Γεια σας μαζορέτες. Γεια σου Σμάιλ, ήρθες εδώ για μένα? Η προπόνησή μου τελείωσε, πάμε λοιπόν. Προδότρα, τι στο καλό έχει πάθει η Γιάννα, έλεος?
Τι Τίνα, από ό,τι φαίνεται τον έχει ερωτευτεί και μπορεί να τον έχει όλο δικό της. Έλα Σμάιλ μου, πάμε, τι κοιτάς εκεί? Κουνήσου Σμάιλ, εσείς τι κοιτάτε, δεν υπάρχει τίποτα ενδιαφέρον εδώ. Γιάννα, μόνο μην πεις ότι δεν θα έρθεις στο σχολείο αύριο. Να, πώς το καλό να έρθεις στο σχολείο. Όχι κορίτσι, δεν θα αποφύγω το σχολείο. Να σας πω, έχετε δει το Φρυδά μήπως? Γιάννα, όχι αυτό τώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω για εσάς παιδιά, αλλά εγώ έχω σοκαριστεί. Η καλύτερη μου φίλη. Αν κάνετε εγγραφή στο κανάλι, θα δείτε τι θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσω. Φυσικά, Ντιάννα, δεν μπορείς να το αφήσεις έτσι όλο αυτό. Πού έχει φτάσει μια φίλη για να κλέψει το αγόρι της φίλης της? Αυτά για σήμερα. Γεια σας, παιδιά.